Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και επίσημα το είδαμε και χθες, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού για το 2023 η Πάφος. Επίτευγμα που θα πρέπει να αποδοθεί στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της Περιφέρειας Πάφου. Θα πάμε τηλεφωνικό στον εκτελεστικό διευθυντή, τον κύριο Νάσο Χατζηγεωργίου. Κύριε Χατζηγεωργίου, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας το έχει αποδώσει αυτό και τα εύσημα ο Δήμαρχος της πόλης μαζί με πρόσωπό του. Δώσατε αυτή τη μάχη, μας είπε. Πράγματι ήταν μεγάλος ο ανταγωνισμός. Πολλές οι πόλεις και αξιόλογες σαφώς. Και η Πάφος είναι μια από τις δύο, σωστά. Είναι και μια άλλη μαζί για το 23. Βεβαίωτατα. Να μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή διόρθωση. Ναι. Εγώ λέω ότι τα εύσημα πρέπει να πάνε στο Δήμο της Πάφου πρώτα, διότι τα έργα που έχει υλοποιήσει ο Δήμος της Πάφου προς αυτήν την κατεύθυνση του έξυπνου προορισμού, του έξυπνου τουρισμού, είχαν καθοριστικό ρόλο και ο τίτλος σίγουρα πάει στην πόλη της Πάφου. Βεβαιότατα, ο φορέας τουρισμού είχε πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει και τα καταφέραμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που χρειαζόταν, κύριε Χατζηγεωργίου? Είχατε κι εσείς μεταβεί στις Βρυξέλλες που ήταν αυτή η διαδικασία? Ναι, το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας ήταν στις Βρυξέλλες. Μετά από τη σχετική πρόταση που έχουμε καταθέσει, και να πω εδώ ότι ο προορισμός ή ο Δήμος έχει επιβραβευτεί κατά κύριο λόγο για τα έργα που έχει κάνει, ναι, και τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει και ως φορείς τουρισμού σε όλους τους τομείς που καλύπτει ο έξυπνος τουρισμός. Όπως επίσης, λόγω του συγκεκριμένου πλάνου και οράματος που έχουμε μοιραστεί με την Κρητική Επιτροπή, και επίσης στο τελευταίο στάδιο που ακριβώς ήταν στις Βρυξέλλες προχθές, η παρουσίαση ενός σχεδίου δράσης, το οποίο παρουσιάσαμε επιτυχώς με συγκεκριμένους στόχους. Ναι. Τώρα, κύριε Χατζηγεωργίου, μπαίνει η πρώτη του χρόνου, έτσι, 1η Ιανουαρίου 2023, και είναι η Πάφος Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού. Τι αυτό συνεπάγεται? Να πούμε ότι η Πάφος από αυτόν τον τίτλο έχει να κερδίσει πολλή πλευρά ωφέλη. Σίγουρα και θα αναβαθμιστεί η εικόνα που εκπέμπει προς το εξωτερικό. Σίγουρα θα δοθούν ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσα από αυτόν τον τίτλο, ευκαιρίες πολύ σημαντικές για δικτύωση με άλλους προοδευτικούς προορισμούς, θα έλεγα, αλλά τη ίδια στιγμή μας δίνει και εμάς μια περαιτέρω δέσμευση για τα έργα. Mm-hmm. Από την πρώτη του χρόνου σίγουρα θα αρχίσει η υλοποίηση ενός προγράμματος που έχουμε παρουσιάσει και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή. Άρα ξεκινούμε νωρίς το 23, σίγουρα με μια πρώτη εκδήλωση για την επιτυχία, όπου αναμένεται να προσκαλέσουμε και κόσμο και εταίρους και κυβερνητική μηχανή, ακριβώς για να αρχίσουμε να κάνουμε διάχυση και ενημέρωση το τι σημαίνει πρώτα απ' όλα έξυπνος τουρισμός ή έξυπνη πόλη, και από εκεί να ξεκινήσουμε την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Κύριε Χατζηγεωργίου, ξανά συγχαρητήρια για το επίτευγμα αυτό, τα εύσημα σε εσάς και στο Δήμο και σε όλους όσους πρέπει να τα αποδώσουμε. Καλή συνέχεια, την καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την Πάφο.